إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Συνεχίζουμε στο έκτο χαρακτηριστικό και Ινσάλλαχ με αυτήν την παράδοση θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο και τα χαρακτηριστικά των Ιμπάντου Ραχμάν. Το έκτο χαρακτηριστικό των Ιμπάντου Ραχμάν από τα σιφάτ τους, από τα χαρακτηριστικά τους, είναι η απομάκρυνση από τις παρέες και τις συγκεντρώσεις που περιέχουν αμαρτίες, κακό, παρανομίες, ψεύδι και άλλα διάφορα παρόμοια πράγματα. Όπως λέει και ο Αλλάχ Ταμπάρακα ο Τεάλα, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَّ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا. Και είναι εκείνοι, οι Ιμπάντου Ραχμάν, από τα χαρακτηριστικά τους, είναι εκείνοι που δεν γίνονται μάρτυρες στο ψέμα. Και αν ακόμα περάσουν από παρανομίες, κακή πράξη, κακό λόγο, αμαρτία, προσπερνούν με αξιοπρέπεια χωρίς συμμετοχή. Λέει ο Αλλάμα, ο Σιχ Αμπντ Ραζάκ Αλ-Μπάντρ Χαφίδαχουλλάχου Τεάλα, ένα κομμάτι από την συμπεριφορά τους, από τα όμορφα χαρακτηριστικά των Ιμπάντου Ραχμάν, των δούλων του Αρ-Ραχμάν, του φιλέσπλαχνου, του ελεήμων Αλλάχ, είναι ότι δεν συμμετέχουν σε παρανομίες, σε αδικίες, σε αμαρτίες, σε λεκτικές παρανομίες, σε ψεύδι και τα λοιπά, κάθε είδους. Διότι ο Αλλάχ Ταμπάρακα Ο Τεάλα τονίζει وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَّ, και είναι εκείνοι που δεν γίνονται μάρτυρες στο ψέμα. Δηλαδή δεν είναι παρόν, δεν παρευρίσκονται εκεί, δεν συμμετέχουν σε παρέες που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και δεν ενώνονται με ανθρώπους που κάνουν πράξεις τέτοιες παρανομίες και αμαρτίες. Πιο συγκεκριμένα, όπως εξηγεί και ο Αλλάμα, παρέες και συγκεντρώσεις ατόμων στις οποίες λαμβάνει μέρος η ανυπακοή προς τον Αλλάχ, όπως κουτσομπολιά, συκοφαντίες, κοροϊδίες, χλεβασμός, ψέματα, μουσικές και τραγούδια, παρακολούθηση πραγμάτων με αμαρτίες, σεξουαλικές ανηθικότητες που μπορεί να δείχνει η τηλεόραση ή οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συγκεντρώσεις για τις μη μουσουλμανικές γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, ημέρα των ευχαριστειών και όλα τα παρόμοια. Μη μουσουλμανικές γιορτές των μη μουσουλμάνων. Γιατί? Διότι απαγορεύεται αυστηρά στο μουσουλμάνο να συμμετέχει σε μη ισλαμικές γιορτές ή στο να εύχεται στους μη μουσουλμάνους που τις γιορτάζουν ή ακόμα στο να χαίρονται μαζί τους. Όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στο νόημα του Άια, του εδαφίου, και όλα αυτά έχουν αναφερθεί επεξηγματικά για αυτό το Άια από τους Σέλεφ. Μετά από την καταγραφή πολλών επεξηγήσεων για αυτό το Άια, ο Ιμάμ Ιμπν Τζερίρ Ατ-Τάμπερι Ραχιμαχουλλάχ αναφέρει και λέει, και το παραθέτει ο Αλλάμα, η πιο σωστή επεξήγηση για αυτό το Άια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν ούτε είναι μάρτυρες σε καμιά μορφή ψέματος, σιρκ, τραγουδιού, απάτης, εξαπάτησης και οτιδήποτε άλλο. Δεν συμμετέχουν σε οτιδήποτε που μπορεί να παραπέμπει στο αζούρ γενικά. Και ο Αλλάχ Ταμπάρακα ο Τεάλα χρησιμοποιεί μια λέξη γενικευμένη ως προς το νόημα, έτσι ώστε να περιγράψει αυτά τα άτομα τα οποία δεν
μαρτυρούν και δεν καταπιάνονται με το αζούρ. Εάν λοιπόν οι Ιμπάδου Ραχμάν, οι ενάρετοι δούλοι του Αρραχμάν, δεν συμμετέχουν καν σε αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται, αυτές οι αμαρτίες και παρανομίες, σε οποιαδήποτε μορφή τους, τότε τι απορρέει λογικά και ακόμα πιο έντονα μπορούμε να φανταστούμε όταν διαπράττουν αυτές τις ανομίες. Έτσι. Εξυπακούεται ότι δεν τις διαπράττουν. Εάν απαγορεύεται να μην συμμετέχεις και όπως θα δούμε στη συνέχεια να προσπερνάς από αυτά, τότε πόσο μάλλον αυστηρό είναι να μην τις διαπράττεις. Λέει ο Αλλάχ ταμπάρακα ουα ταάλα, وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا. Και αν ακόμα περάσουν από αυτές τις παρανομίες, τον κακό λόγο και την κακή πράξη, τότε προσπερνούν με αξιοπρέπεια δίχως συμμετοχή. Προσπερνούν με αξιοπρέπεια δίχως συμμετοχή. Δεν συμμετέχουν λοιπόν, δεν διαπράττουν κάτι από αυτές τις παρανομίες, ούτε έστω και λίγο. Και αν συμβεί να περάσουν από τέτοιες συγκεντρώσεις που περιέχουν αυτές τις παρανομίες, προσπερνούν με αξιοπρέπεια σκεπτόμενοι την ανωτερότητά τους λόγω Ισλάμ, την ανωτερότητά τους λόγω ότι είναι, το ότι είναι μουσουλμάνοι, συγκριτικά με αυτά που διαπράττονται. Αυτό λοιπόν είναι το έκτο χαρακτηριστικό. Συνεχίζουμε στο έβδομο χαρακτηριστικό, που είναι ο σεβασμός και η ευλάβεια προς τον λόγο του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατα'άλα, και πράττοντας σύμφωνα με τον λόγο του Αλλάχ Ταμπάρακα Βατα'άλα. Σεβασμός και ευλάβεια προς το Κοράνι και πράττοντας σύμφωνα με αυτά που λέει το Κοράνι. Λέει ο Αλλάχ Ταμπάρακα Βατα'άλα, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَأُمْيَانًا. Και είναι εκείνοι που όταν, από τους Ιμπάδου Ραχμάν, όταν ενθυμούνται τα εδάφια του Κυρίου τους, τα σκέπτονται, τα θυμούνται, δεν συμπεριφέρονται λες και είναι κουφοί και τυφλοί. Ο λόγος του Αλλά για τους Ιμπάδου Ραχμάν έχει μια εξαιρετική θέση στις καρδιές τους. Δεν τον αρνούνται, ούτε τον υπεκφεύγουν. Τον αγαπούν, τον σέβονται με ευλάβεια, τον ακούν προσεκτικά στην απαγγελία, έτσι ώστε να ωφεληθούν, να ελεηθούν. «Λα μια χείρο αλέι χασούμαν ουα ουμιάνα», δεν συμπεριφέρονται λες και είναι κουφοί και τυφλοί. Δηλαδή, λέει ο Αλλάμα, όταν ακούν τον λόγο του Κυρίου τους, δεν συμπεριφέρονται λες και είναι κουφοί, λες και δεν τον ακούν. Ωφελούνται από αυτές τις νουθεσίες. Και δεν συμπεριφέρονται λες και είναι τυφλοί που δεν μπορούν να δουν. Δηλαδή κάνουν πράξη τα λεγόμενά του. Και ο Κατάδα αναφέρει γι' αυτό το Άια, δεν είναι κουφοί και τυφλοί ως προς την αλήθεια. Την γνωρίζουν, την αναγνωρίζουν. Κατανοούν τα λόγια του Αλλά και επωφελούνται από τον λόγο του όταν τον ακούν. Και ο Αλλά ταμπάρακα ο Τα'άλα σε άλλο Άια που παραθέτει ο Αλλάμα ασκεί κριτική σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από τα εδάφια του Αλλά και πολλές φορές λόγω αλαζονίας και εγωισμού τους πιάνει έτσι μια καυχησιολογία για τις αμαρτίες τους και παραμένουν στην πλάνη τους λόγω εγωισμού. Για αυτούς ο Αλλά τους έχει ετοιμάσει την φωτιά της κόλασης και τους απειλεί όταν λέει وَإِذَا كِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Και αν θα υποθεί σε αυτόν, αν του πει κάποιος έχει τάκουα στον Αλλάχ, اتَّقِ اللَّهِ, να έχεις θεοφοβία στον Αλλάχ, τότε η υπερηφάνεια τον παρασύρει να διαπράξει το απαγορευμένο, την παρανομία, την αμαρτία, λόγω υπερηφάνειας, αλαζονίας, εγωισμού. Γι' αυτόν όμως είναι αρκετή η κόλαση και πραγματικά ένα άθλιο μέρος
για ανάπαυση. Και ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam λέει, και το hadith είναι από την συλλογή του Imam Nasa'i, είναι sahih, το καταγράφει και το αυθεντικοποιεί και ο Sheikh Al-Albani rahimahullah στο As-Sahiha, και λέει ο λόγος, τα λόγια αυτά που εξοργίζουν περισσότερο από το κάθε τι τον Allah είναι όταν κάποιος λέει σε κάποιον ittaqillah, φοβήσου τον Allah, έχε θεοσέβεια, και απαντάει ο άλλος και του λέει εσύ να κοιτάς τον εαυτό σου, εσύ να ανησυχείς για τον εαυτό σου. Και πραγματικά, παρένθεση, λόγια δικά μου, παρένθεση, στις ημέρες μας αυτή η αρρώστια έχει εξαπλωθεί σαν επιδημία. Δεν τολμάς να συμβουλέψεις κάποιον και να του πεις αδερφέ μου, αδερφή μου, ittaqillah, κάνε αυτό, ή φόρα το hijab σου, ή κατέβασε το βλέμμα σου, ή εκείνο, ή το άλλο, και σου λέει εσύ κοίτα τον εαυτό σου. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά η υπερηφάνεια, όπως ο Αλλάχ ταμπάρακα ο τεάλα περιγράφει εύστοχα, αχαδέτχου λ'ίζα, τον άρπαξε η υπερηφάνεια του, μπιλ ίθμ, κάνοντας την αμαρτία, κάνοντας το λάθος, και λέει κοίτα τη δουλειά σου. Αυτό το κοίτα τη δουλειά σου είναι αρρώστια και δεν το έχουμε στο Ισλάμ. Ο ένας συμβουλεύει τον άλλον και τον συμβουλεύει έτσι όπως πρέπει και στα όρια που πρέπει. Και αυτό είναι το... Συγγνώμη. Και συνεχίζουμε με το επόμενο χαρακτηριστικό, με το 8ο χαρακτηριστικό, τον Ιμπάδου Ραχμάν. Το οποίο είναι το η προσοχή, η συγκέντρωσή τους στην δουά, στην επίκληση και στην ταπεινότητα προς τον Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Το 8ο χαρακτηριστικό, το να επικεντρώνονται στην επίκληση, στην δουά και στην ταπεινότητα προς τον Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Λέει ο Αλλάχ Ταμπάρακα Βα Τα'άλα, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ عَيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Και είναι εκείνοι που λένε και κάνουν δουά, Κύριε μας, χάρισε σε εμάς συζύγους και απογόνους που θα είναι η παρηγοριά των ματιών μας. Συζύγους και απογόνους που θα μας κάνουν χαρούμενους. Και κάνε μας να είμαστε υπόδειγμα για τους θεοσεβείς. Ένα από τα χαρακτηριστικά των Ιμπάδου Ραχμάν, των δούλων του Αρ-Ραχμάν, είναι η προσοχή τους όταν επικεντρώνονται στην επίκληση. Μιας και έχουν, όπως όλοι βεβαίως, πάρα πολύ ανάγκη τον Αλλάχ Ταμπάρακα Βα Τα'άλα να κάνουν δουά, να αναζητούν καταφύγιο σε Αυτόν, να στρέφονται σε Αυτόν ολοκληρωτικά. Για κάθε θέμα, για κάθε ανάγκη τους, είτε αφορά την ντούνια, τα επίγεια, είτε την ελ-άχυρα, την μεταθάνατον ζωή, εναποθέτουν την ελπίδα τους στον Αλλάχ Ταμπάρακα Βα Τα'άλα και μόνο. Και δεν συνεταιρίζουν μαζί του τίποτα και κανέναν. Επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην δουά που κάνουν και κάνουν δουά, επικλήσεις γενικά, συνοπτικές, περιληπτικές, τόσο σε κατανόηση όσο και ωφέλεια. Και μία από αυτές που παραθέτει ο Αλλάχ Ταμπάρακα Βα Τα'άλα που πρέπει να την μάθουμε και να την λέμε, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ عَيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Χάρισε σε εμάς συζύγους, να έχουμε συζύγους και απογόνους που θα είναι παρηγοριά των ματιών μας, δηλαδή χαρά για εμάς, και κάνε μας να είμαστε υπόδειγμα για τους θεοσεβείς. Αυτή η ντουά είναι από τις πιο συνοπτικές, περιληπτικές, και περιέχει μια εξαιρετική ωφέλεια
διότι ξεκινά με την επίκληση, κάνοντας ντουά για την ευχαρίστηση, για την χαρά της καρδιάς. Ποια είναι η ευχαρίστηση και η χαρά της καρδιάς? Μια οικογένεια, όχι απλά μια οικογένεια, μια οικογένεια που να είναι ενάρετη στη λατρεία, στον χαρακτήρα, στην συμπεριφορά. Και όλα αυτά βεβαίως σχετίζονται με τη θρησκεία. Και όπως επίσης απογόνους. Απογόνους ίδιας φύσεως. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Και κάνε μας να είμαστε υπόδειγμα για τους θεοσεβείς. Παράδειγμα για τους θεοσεβείς. Και αυτή η ντουά είναι για την δικιά τους σταθερότητα. Προς το στοιχείο της αρετής, μια ντουά για τον εαυτό τους, έτσι ώστε να καθοδηγηθούν στο σωστό και να καθοδηγηθούν τόσο τελειοποιημένα, τόσο ολοκληρωμένα, έτσι ώστε να στέκονται ως παράδειγμα για τους θεοσεβείς και το παράδειγμά τους να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Και εδώ ο Αλλάμα σημειώνει κάτι πολύ εξαιρετικό, πολύ, πολύ όμορφο, λέγοντας ότι δεν γίνεται για τον Αμπντ, για τον δούλο, να γίνει ένα καλό παράδειγμα ή ηγέτης, να ηγείται τον ενάρετον που θα έρθουν μετά από αυτόν, εκτός αν ο ίδιος με την σειρά του να ακολουθήσει το παράδειγμα των προκατόχων του, παίρνοντας το παράδειγμα τους ως βάση. Εάν ακολουθήσει το παράδειγμα των ενάρετων προκατόχων του, τον Σέλαφ, τότε και οι θεοσεβείς θα θέλουν να τον μιμηθούν, έχοντας τον ως παράδειγμα και λαμβάνοντας νουθεσίας από τον τρόπο ζωής και την καθοδήγηση που περιέχει. Γι' αυτό το λόγο ο μουσουλμάνος θα πρέπει να είναι συνεπής με αυτήν την ντουά και συνεχώς να την απαγγέλει με ειλικρίνεια, έτσι ώστε να λάβει και το καλό που περιέχει. Και τέλος, περνάμε στην ολοκλήρωση, στον επίλογο, όπου λέει ο Αλλάμα ότι ο Αλλάχ ταμπάρακα ο τεάλα ολοκληρώνει τώρα αυτά τα ευλογημένα εδάφια τα οποία διαβάσαμε από την αρχή των παραδόσεών μας, από την αρχή του κύκλου, κάνοντας αναφορά στο τέλος, σαν επίλογο, στην ανταμοιβή αυτών που έχουν, που περιέχουν αυτά τα ενάρετα χαρακτηριστικά. Ουλαϊκα يجزاون الغرفة بما صبروا ويلاقون فيها تحية وسلاما. Αυτοί είναι που θα ανταμυφθούν, αυτοί που έχουν αυτά τα σιφάτ, τα χαρακτηριστικά, αυτοί είναι που θα ανταμυφθούν με την πιο υψηλή τοποθεσία στον παράδεισο, επειδή έκαναν υπομονή, έδειξαν υπομονή, και εκεί μέσα στον παράδεισο θα γίνουν δεκτοί με χαιρετισμούς, ειρηνικούς χαιρετισμούς και με σεβασμό. Χαλιντίνα φίχα χάσουνετ μοστακάρραν ουαμουκάμε. Κατοικώντας εκεί για πάντα, κατοικώντας εκεί αιώνια. Και πράγματι πόσο όμορφη διαμονή και πόσο όμορφος τόπος ανάπαυσης. Λέει ο Αλλάμα ότι η ανταμοιβή των πράξεων είναι ίδιας φύσης με τις ίδιες τις πράξεις. Και επειδή οι κάτοχοι αυτών των σιφάτ, των χαρακτηριστικών, κατέχουν αυτό το εξαιρετικό επίπεδο, τότε και ο Αλλάχ ταμπάρακα ο τεάλα θα τους ανταμείψει με ένα ανώτερο και εξυψωμένο επίπεδο ως χώρο ανάπαυσης και ψυχαγωγίας. Η περιγραφή αυτού του μέρους έρχεται από τα χείλια του ίδιου μας του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, όταν είπε σε αυθεντικό χαντίθ από την συλλογή του Ιμάμ Μπουχάρι, οι κάτοικοι του παραδείσου, προσέξτε, μιλάμε για τους κάτοικους του παραδείσου, αυτοί που είναι ήδη μέσα στον παράδεισο, οι κάτοικοι του παραδείσου θα κοιτούν πάνω τους που θα βρίσκονται οι άλλοι κάτοικοι του παραδείσου, θα βρίσκονται από πάνω τους, έτσι όπως κάποιος κοιτά ένα λαμπερό αστέρι της Ανατολής ή της Δύσης στον ορίζοντα. Και αυτή είναι η υπεροχή τους.
λέει το χαδίθ του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam. Έτσι, δηλαδή έτσι λέει ο Αλλάμα, έτσι όπως κοιτάμε ένα υψηλό και ανυψωμένο λαμπρό αστέρι στον ουρανό, έτσι και οι κάτοικοι του παραδείσου θα κοιτάνε αυτούς που θα βρίσκονται από πάνω τους. Δηλαδή θα πρέπει να σηκώσουν τα κεφάλια τους. Στοιχείο που αποδεικνύει την ανωτερότητά τους στον παράδεισο. Ανωτερότητα για ποιο λόγο? Εξαιτίας αυτών των σιφάτ, των χαρακτηριστικών. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Και εκεί μέσα θα γίνουν δεκτοί με ειρηνικούς χαιρετισμούς και σεβασμό. Δηλαδή εκεί μέσα οι άγγελοι θα τους υποδεχτούν με καλωσόρισμα, με λόγια ειρήνης, με αίσθηση ασφάλειας, απομακρυνσμένοι από κάθε δυσκολία, από κάθε στεναχώρια, από κάθε αρρώστια και από κάθε κακό. Αυτή θα είναι λοιπόν η κατάληξη, η κατάληξή τους και ο τελευταίος προορισμός τους. Και είναι αυτοί που ο Αλλά τους τίμησε να έχουν μια ολοκληρωμένη ιμπάντα, λατρεία και καθοδήγηση από το βιβλίο του, τον λόγο του. Και υπάρχει και το Άια με το οποίο ολοκληρώνει ο Αλλά την Σούρα Αλ-Φουρκάν, που λέει «Κουλ μα يبعو بكم ربي لولا دعاءكم». Ο Αλλά σας δίνει σημασία. Σας δίνει σημασία ο Αλλά μόνο εξαιτίας της δουά που κάνετε προς Αυτόν. Λέει ο Αλλάμα ότι αυτό υποδηλώνει, δείχνει, αποδεικνύει ότι ο κομβικός λόγος, ο κομβικός λόγος, η αιτία για την σωτηρία και την χαρά μετά θάνατον κυρίως είναι η λατρεία προς τον Αλλά. Και η ντουά είναι η ουσία της λατρείας. Ο λόγος και ο σκοπός που ο Αλλά έπλασε τον κόσμο και την κτίση ολόκληρη είναι η ιμπάντα, είναι η λατρεία. Λατρεία που απευθύνεται σε αυτόν αποκλειστικά. Ο Ιμάμ Ιμπνου Λ'Κάιμ ραχιμαχουλλά λέει, όπως παραθέτηκε ο Σεχ Αμπτουραζάκ Αλ-Μπέντρ, η πιο σωστή θέση σχετικά με το νόημα αυτού του εδαφίου έχει ως εξής. Τι σκοπό θα έχει ο Αλλά για εσάς? Κανέναν απολύτως. Παρά μόνο όταν τον λατρεύετε με αποκλειστικότητα. Διότι αυτός δεν σας έπλασε για κανέναν άλλο λόγο παρά μονάχα να τον λατρεύετε. Και ολοκληρώνει και κλείνει ο Σεχ Αμπτουραζάκ Αλ-Μπέντρ λέγοντας, ήθελε ο Αλλά Σουμπχάνεχου Βατεάλα να μας κάνει έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα σιφάτ, αυτά τα χαρακτηριστικά των Ιμπέντου Ραχμάν, και να μας κάνει σταθερούς πάνω στην αλήθεια, στην καθοδήγηση και στο Ιμάν, την πίστη. Και ζητάμε να μας κάνει εμάς και όλους τους μουσουλμάνους να κάνουμε πράξεις, οι πράξεις μας και οι δηλώσεις μας να είναι πράξεις και δηλώσεις που αγαπάει ο Αλλά, που κάνουν τον Αλλά ευχαριστημένο μαζί μας και όχι να εξοργίζεται μαζί μας. Και τίποτα δεν στέκεται ως δύναμη και ικανότητα παρά μονάχα με την άδεια του Αλλά, του Υψίστου, Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Και εδώ ολοκληρώνεται ο κύκλος για τα χαρακτηριστικά των Ιμπάδου Ραχμάν, των δούλων του Ar-Rahman.